Ξεκινήσουμε από την κατάθεση που έδωσε για πρώτη φορά ο Λουκάς Παπαδήμος και τι είπε μετά τη σύλληψη λίγες μέρες του 29χρονου για τα τρομοδέματα που απέστειλε τόσο στον πρώην Πρωθυπουργό όσο σε Ευρωπαίους πολιτικούς. Έρχεται στο φως της δημοσιότητας η κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς έζησε τη στιγμή της έκρηξης μέσα στο αυτοκίνητο. Τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε όταν ο παγιδευμένος φάκελος εξεράγει μέσα στο αυτοκίνητό του, περιγράφει λεπτό προς λεπτό στην κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές που δημοσιεύεται στο Βήμα της Κυριακής ο πρώην Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Ήταν 25 Μαΐου 2017. Ο Λουκάς Παπαδήμος φεύγει από το γραφείο του στην Τράπεζα της Ελλάδας στην Οδό Ομήρου και επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του με κατεύθυνση τα βόρεια προάστια. Κρατά έναν φάκελο που λόγω του όγκου του νομίζει ότι περιέχει ένα βιβλίο. Άνοιξα τον φάκελο από την πλευρά που ήταν κενός, σκίζοντάς τον με τα χέρια μου από άκρη σ' άκρη. Τον έφερα κοντά στα μάτια μου και τότε διαπίστωσα ότι δεν περιείχε βιβλίο, αλλά ένα κουτί που έμοιαζε με μεγάλη κασετίνα δισκετών CD. Το κουτί εξωτερικά έφερε πλαστικό περιτύλιγμα, το οποίο ήταν ερμητικά κλεισμένο, πιθανόν με τη χρήση μηχανής. Στη συνέχεια, όπως περιγράφει στην κατάθεσή του, βάζει το φάκελο στα πόδια του και προσπαθεί να βγάλει το πλαστικό περιτύλιγμα. Τότε γίνεται και η έκρηξη. Άκουσα έναν εκοφαντικό θόρυβο. Η καμπίνα του αυτοκινήτου γέμισε καπνούς και αέρια και ένιωσα έντονα την πίεσή τους, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινα τραντάχτηκε. Αισθάνθηκα οξύ πόνο και κάψιμο και αμέσως διαπίστωσα τα αίματα και τα τραύματα που είχα στο πρόσωπο. Ο πρώην Πρωθυπουργός και άλλα δύο άτομα μεταφέρονται εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό. Μέσα στο αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου βρέθηκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, στα οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές εντοπίστηκε το DNA του 29χρονου που συνελήφθη πριν από μία εβδομάδα. Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του οχήματος του Λουκά Παπαδήμου που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής. Στα καθίσματα, στις πόρτες, ακόμη και στην οροφή του αυτοκινήτου υπάρχουν αίματα, ενώ στο πίσω κάθισμα υπάρχουν οι εφημερίδες και η αλληλογραφία του. Κομμάτια του τρομοδέματος είναι διάσπαρτα παντού. Στο καντράν, στο τιμόνι, στο κάθισμα του οδηγού και στα πίσω καθίσματα. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, όπως και η πόρτα του πόρτ μπαγκάζ, ενώ έχουν ανοίξει και οι πλαϊνοί αερόσακοι ασφαλείας. Αυτή είναι μία από τις πλαστές ταυτότητες που δημοσιεύεται στο CNN Greece, την οποία σύμφωνα με τις αρχές την έδωσε η Πόλα Ρούπα στον 29χρονο για να νοικιάσει τη Γιάφκα στην οδό Αλκαμένου στην Αχαρνών, όπου βρέθηκαν εκρηκτικές ύλες. Από την πρώτη στιγμή, αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έκαναν λόγο για συνεργασία του 29χρονου με την Πόλα Ρούπα και την Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου του Επαναστατικού Αγώνα. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι αρχές, στο σπίτι της Αθανασοπούλου βρέθηκε η διόχειρη σημείωση με το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού του 29χρονου. Παρά το ότι η Πόλα Ρούπα με επιστολή της αρνείται τη συνεργασία με άλλη τρομοκρατική οργάνωση, το ψηφιακό αρχείο της που ξεκλείδωσαν οι αρχές φαίνεται να τη διαψεύδει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται όχι μόνο να γνώριζε, αλλά και να συνεργαζόταν με τον 29χρονο. Μάλιστα. Και έχουμε μαζί μας και είναι τιμή μας τον Πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ, τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Κύριε Σόμπολο, τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Αλίμονο. Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα τις τελευταίες ημέρες και επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Ξεκινώσουμε από τον Μοβιστή, στους δολοφόνους του κ. Ζαφυρόπουλου. Θέλω να μου πείτε, έχει πάρει μεγάλες εκτάσεις το έγκλημα λόγω κρίσης, γιατί ακούω διάφορες απόψεις ότι αυτή η έξαρση στην εγκληματικότητα οφείλεται στην κρίση που βιώνει η χώρα. Ένας λόγος είναι αυτός. Η κρίση, η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λέει η παροιμία. Η κρίση συμβάλλει στην άνοδο της εγκληματικότητας. Ωστόσο όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που την ευνοούν την εγκληματικότητα. Δεν είναι μόνο η κρίση. Όμως η εγκληματικότητα κατά περιόδους έχει κάποιες εξάρσεις. Και οι εξάρσεις αυτές έχουν επίσης το λόγο τους, την αιτία τους. Παραδείγματος χάρη, είχαμε τα τελευταία την έξαρση της εγκληματικότητας γιατί βγήκαν πολλοί παράνομοι από τις φυλακές. Λόγω του εννοείται ότι έδωσε με, αυτή και με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Θεωρείτε ότι πρέπει πολλοί, να καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου, κύριε Σόμπολε? Ακούστε, η αποσυμφόρηση των φυλακών να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, κάτι έπρεπε να γίνει.
Εμείς που ξέρουμε πέντε πράγματα και από τις φυλακές και από τους κακοποιούς και από τους γενικότερα και από τους αστυνόμους και όλους. Έπρεπε κάτι να γίνει, αλλά με κάποια φιδό, με κάποιο μέτρο. Από αυτούς λοιπόν που βγήκαν έξω, κάποιοι πήγαν στη δουλειά τους, βρήκαν δουλειά, ενσωματώθηκαν στο κοινωνικό σύνολο. Σοφρονίστηκαν δηλαδή μέσω στις φυλακές κάποιοι από αυτούς, ναι. Πολλοί όμως από αυτούς, δυστυχώς, συνέχισαν το ίδιο βιολί. Ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, δολοφονίες και ό,τι είναι, άλλο. Αυτή η περίπτωση είναι και δολοφόνη του Μιχάλη του Ζαφυρόπουλου. Του Ζαφυρόπουλου, του συγχωρεμένου. Ουσιαστικά αυτό που λέμε να γίνεται λίγο το συμβόλαιο αυτό ακριβώς θανάτου μέσα στις φυλακές. Όχι, ο δράστης του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου είχε βγει με άδεια από τις φυλακές, με πενθήμερη άδεια. Άρα δεν ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλου. Δεν επέστρεψε μέσα. Εδώ έχουμε επίσης ένα άλλο φαινόμενο. Κάποιοι παίρνουν την άδεια, εποφελούνται αυτού του ευεργετήματος και δεν επιστρέφουν. Αλλά εδώ θα πρέπει η Επιτροπή να προσέχει σε ποιους δίνει την άδεια. Εγώ είμαι υπέρ της άδειας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα για έναν κρατούμενο το να πάρει πέντε μέρες άδεια και να πάει να δει τα παιδιά του, την οικογένειά του, τα προσφυλή του πρόσωπα και να ξαναγυρίσει πίσω. Κάποιοι όμως δεν ξαναγυρνάνε. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζονται με φιδό αυτές οι ιστορίες. Αλλά προς Θεού το μέτρο της πενθήμερης άδειας είναι ό,τι καλύτερο. Πιστέψτε με και σας το λέω εγώ που έχω ζήσει τόσους από αυτούς τους ανθρώπους τους παράνομους. Πρέπει να εφαρμόζεται. Αλλά το Συμβούλιο πρέπει να βλέπει. Η ανομία και η εγκληματικότητα έχει γίνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς το κρίνετε αυτό? Κοιτάξτε, η εγκληματικότητα δεν έχει κόμματα και παρατάξεις και το ένα και το άλλο από αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι οι κακοποιοί ανήκουν στο ένα κόμμα ή ανήκουν στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι, μπορεί η αντιπολίτευση να κάνει προτάσεις επικοδομητικές και να εφαρμοστούν, να υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση και να κοιτάξουν για το γενικότερο καλό. Οι κοκορομαχίες, ού έκανες εσύ αυτό, ού έκανε ο άλλος το άλλο. Αυτά είναι, τα βλέπει ο κόσμος και γελάει με τους βουλευτές που κάθονται και τρώγονται στα πάνελ, στα κανάλια. Και δεν ενδιαφέρει πια και τον κόσμο, κύριε Σομπολέ, όλα αυτή. Μπορείς να κάνεις μια πρόταση επικοδομητική για να ωφεληθεί η κοινωνία. Τώρα, αν έκανε ο Τσίπρας ή αν έκανε ο Μητσοτάκης ή αν έκανε ο Καραμαλής ή ο ένας ή ο άλλος, κάποτε θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα τερτύπια και να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καλό αυτής της χώρας. Πώς θα εξαλειφθεί, θα μειωθεί η εγκληματικότητα, να μην έχουμε αυτού του είδους τα χοντρά εγκλήματα που έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σόμπολη, για όλες αυτές τις απόψεις σας. Τις ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Και πάμε τώρα στα...